Γεια σας από το Λουτράκι Πόζαρ. Εδώ, μέσα από την καρδιά του χωριού, από την κεντρική πλατεία του χωριού και συγκεκριμένα από τον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Ιωάννη, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο προάβλιο της εκκλησίας και μαζί με άλλα σημεία του χωριού θα σας δείξουμε πώς έχει στολιστεί το χωριό εν μέσω καραντίνας για τις γιορτές. Μπορεί κάθε χρόνο τέτοιο καιρό να γινόταν χαμός από τον κόσμο, αλλά φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εμείς, σαν χωριό, στολίσαμε και πάλι το χωριό μας. Ο πατέρας Σολομών στόλισε την εκκλησία για να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει και να πάρει ένα χριστουγεννιάτικο, γιορτινό, πρωτοχρονιάτικο άρωμα εδώ πέρα από το Λουτράκι το Πόζα. Αυτοί οι στολισμοί κάθε χρόνο, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, γίνονται για να μυρίσουμε Χριστούγεννα, να καταλάβουμε πιο πολύ Χριστούγεννα, πέρα από τα εκκλησιαστικά, αλλά μαζί με τα λαμπιόνια στολίσαμε και την κεντρική πλατεία του χωριού και το άγαλμα, το κεντρικό δρόμο και σε διάφορα σημεία πέρα από τα πάρκα του χωριού. Στολίστηκαν από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου του Πόζαρ και το Σύλλογο Νέο Λουτρακίου σε συνεργασία με πολλούς εθελοντές του χωριού και κατοίκους του χωριού. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό ταξίδι στο όμορφο σημείο του χωριού μας, από πολλά σημεία του χωριού μας, με όμορφες εικόνες. Χρόνια πολλά. Και όπως οι τρεις μάγοι πηγαίνουν τα δώρα στο Χριστό εκεί στη Φάτνη, να πάμε και εμείς παρέα με τους τρεις μάγους να συναντήσουμε εκεί πέρα τον πατέρα Σολομώντα για να μας δώσει τις δικές του γιορτινές ευχές για το νέο χρόνο. Βρισκόμαστε στο προάβλιο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου. Εδώ πέρα που ο πατέρας Σολομώντας έχει στολίσει πάρα πολύ όμορφη την εκκλησία. Πατέρα Σολομώντα, θα παρακαλούσαμε πολύ να μας κάνετε δύο ευχές για το νέο έτος και για αυτές τις γιορτές. Καταρχήν, ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Πόζαρ, για την ευκαιρία που με δίνετε να απευθυνθώ σε όλο τον κόσμο, γνωστούς και άγνωστους, φίλους και εχθρούς, και να ευχηθώ σε όλους ο εν σπηλαίω γεννηθής ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να χαρίζει σε όλους υγεία, φώτιση. Εύχομαι το νέο έτος το 2021 να υπάρχει ειρήνη, αγάπη και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και ευλογημένη και ο Θεός που είναι παντοδύναμος, να μας απαλλάξει από αυτή την πανδημία του κορονοϊού. Χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Σολομώντα, βλέπουμε εδώ ότι κάθε χρόνο την εκκλησία, το προάβλιο, πόσο μάλλον και έξω όλο το χωριό, αλλά κυρίως για το προάβλιο εδώ, το στολίζεται υπέροχα. Και από ό,τι μάθαμε, κάθε χρόνο τα παιδάκια χαίρονται εδώ με τη Φάτνη. Έρχονται, πώς το ζείτε εσείς? Έρχεται κόσμος και κάνει βόλτα εδώ στο προάβλιο, τώρα εν μέσω καραντίνας, για να ξεσκάσει αυτή την ομορφιά? Πολύ σωστά το έθεσες, κύριε Πρόεδρε, ότι όλο το στόλισμα γίνεται χάρη των παιδιών και ένα παραπάνω φέτος με την καραντίνα που είχαμε και για τον μεγάλων. Βέβαια τα Χριστούγεννα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα λαμπάκια και όλα αυτά, αλλά τέτοια είναι η παράδοσή μας και εμείς προσπαθούμε να την τηρήσουμε και να δώσουμε και χαρά στα παιδιά. Αυτό είναι και το να μπούμε λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων, τόσο ώστε την ημέρα των Χριστουγέννων να ο κόσμος κατακλεί την εκκλησία. Βέβαια φέτος δεν μπορέσαμε, 25 άτομα άλλο και όλο, αλλά δεν πειράζει. Ο Θεός είναι μεγάλος, του χρόνου πιστεύω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι ο κόσμος έρχεται τουλάχιστον την μέρα της λειτουργίας, ανάβει ένα κεράκι και φεύγει. Ναι, βεβαίως. Είναι ανοιχτό ο Νάρθηκας, ανάβει το κεράκι του, προσεύχεται και πάει με την ευλογία του Θεού στο σπίτι του. Ας ελπίσουμε του χρόνου, τέτοιο καιρό, μπροστά από αυτή τη Φάτνη, πατέρα Σολομώντα, να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και να βλέπουν πολλές φωνές χωρίς μάσκες. Το ευχόμαστε αυτό μέσα από την καρδιά μας και όταν ευχόμαστε αυτό και προσευχόμαστε γι' αυτό, ο Θεός θα μας ακούσει και θα το πραγματοποιήσει. Να προσέχουμε λίγο παραπάνω, να μην είμαστε αμελείς και να το πάρουμε σοβαρά την όλη ασθένεια, ούτως ώστε να βγούμε και γεροί, δυνατοί για την περαιτέρω ζωή μας. Τέλος, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ και στα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου το Πόζαρ και στο Σύλλογο Νέων και όλους τους φορείς του χωριού που και αυτοί με τη σειρά τους ενδιαφέρονται για το στολισμό του χωριού και για την πρόοδο του χωριού γενικά. Τους εύχομαι και καλή δύναμη σε αυτούς, συγχαρητήρια για το έργο τους και καλή δύναμη για τα περαιτέρω έργα. Και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους του χωριού μας. Όπως προανέφερε ο Πρόεδρος, είναι
η Ενορία Λουτρακίου Επαρχίας Αλμοπίας, νομού Πέλλας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη τους που έχουν για την Εκκλησία, για τον Θεό, για την Εκκλησία και για τον Ιερέα. Και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τους δίνει υγεία, να χαίρονται τις οικογένειές τους, καλή πρόοδο και ευλογία. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Όλα θα περάσουν με υγεία και την ευλογία του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Σολομών, τα χρόνια ευχαριστώ πολλά. Πολύ για μια ακόμη φορά. You better not